Λοιπόν, όλα αυτά συνέβησαν, τα είδαμε σε ένα βίντεο συνοπτικά. Να πάμε τώρα, ξέρω ότι Κώστα θέλεις να κάνεις σχόλιο, αλλά λέω να πάμε τώρα αμιγώς ποδοσφαιρικά ή όχι. Τώρα ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας. Άντε πέτα το. Άντε. Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, άμα τους πετάξεις μια μπάλα, νομίζω ότι ήρθε το UFO από τον πλανήτη Άρη. Τι μπάλα αυτή είναι άπαλη και ίδιο. Τέλος πάντων, ας δούμε τα. Αλλά ο Πρωθυπουργός είναι και τότε να μου καταλαβαίνεις από την επιλογή του και μόνο. Δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε μπάλα. Έχουμε Αγγλία, έχουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουμε. Ακόμα έχουμε και ελληνικό πρωτάθλημα. Μην μου ξεκινάς ανάποδα. Παρακολουθώ και τη Β και τη Γ εθνική. Πάω καβάλα τρίκαλα να δω μπάλα. Πάω σε καμηλές κατηγορίες, βλέπω παίχτες. Και πάμε στην μπάλα, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στην μπάλα. Πάμε στις μεταγραφές. Επιστροφή Αραούχο. Κώστα, κρατάς σημειώσεις, να σε ακούσουμε κιόλας. Κοίταξε, εδώ έχουμε δίκες, πολυιδιοκτησίες, στημένα παιχνίδια, δικαστήρια και ο κόσμος έχει αποπροσανατολιστεί και ασχολείται με αυτά τα πράγματα περισσότερο από το χορτάρι. Mm-hmm. Και μάλιστα βγάλαμε και ποδοσφαιριστές να μιλήσουν, παλέμαχους, ποδοσφαιριστές εν ενεργεία, λέει, έχουμε πάψει να είμαστε πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές είναι οι νομικοί, οι δικαστές, οι δικηγόροι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα συλλαλητήριο χθες για τον ΠΑΟΚ. Βγήκε η Μαρούπα σε μένα, κυρία Μαρούπα σε μένα το πρωί 8 με 10. Δυναμίτησε το κλίμα προφανώς, γιατί ενώ είπε ότι είδα παρά την πίεση ψήφισε υπέρ του ΠΑΟΚ. Η κατάσταση δεν είναι καλή και εν όψη του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που θα έχουμε ιδιαίτερο φανατισμό εδώ στην Τούμπα. Ήδη η αστυνομία κάνει συσκέψεις εδώ στην αστυνομική διεύθυνση πώς θα πάρουν μέτρα. Μάλιστα σήμερα έμαθα από ένα ρεπορτάζ ότι έχουν μιλήσει με την αστυνομική διεύθυνση Αθηνών να υπάρχει έξτρα ενίσχυση. Καταλαβαίνεις ότι είναι υψηλού κινδύνου το όλο σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ, άμα δούμε να δούμε το αγωνιστικό του κομμάτι, ναι, και το ποδοσφαιρικό, δεν είναι στα καλά του. Εγώ τον φοβάμαι κάτω στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε μια πιθανή εντεκάδα που έχουμε. Δεδομένη την απουσία του Κρέσπο. Το Κρέσπο πάει υποτροπή και θα μείνει ο Βαρέλα με τον Ίγκανσον. Κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε θα έχουμε Ίγκανσον και Βαρέλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αν έχουμε έτοιμη την εντεκάδα, να δούμε τι θα κατεβάσει ο Αμπέλ Φερέρα. Με Μάτος δεξιά, Γιαννούλη αριστερά, Μίσιτς, Ντόουγκλας στα χαφ, Πέλκα δεκάρι Λιμιό από τη μία, Βιερίνη από την άλλη και Σφιντέρσκι. Πάλι εκτός ο Μπίσεσβαρέ. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ είναι παιχτάρα, αλλά είναι παλέμαχος. Δηλαδή, αργεί πολύ, πέφτει κάτω, αργεί να σηκωθεί, πέφτει στο δεύτερο μήχρονο η απόδοση. Το βάζουν και σε πολλά μέτρα. Αν το παιχνίδι πάει σε έντονο ρυθμό, κουράζεται. Ναι. Είναι το σώμα του τέτοιο, μετά τα 31, είναι τα κορμιά αυτά, μας έχει πει και ο Νίκος. Οι βαριές κατασκευές, άμα δεν κάνεις και καλή ζωή, καλή διατροφή, δεν είναι όλα τα σώματα ίδια. Δηλαδή, ο Λεμπεγλέρας, στα χαφ που έπαιζε στον Άρη στη Λάρισα, 45 χρονών παίζει μπάλα γάμα εθνική από στεγνός. Αλήθεια. Ο Πάβουλο μέσα. Αυτός είναι πολύ βαρύ κορμί. Πάρα πολύ βαρύ. Εν τω μεταξύ και ο Πέλκας δεν μπορεί να γίνει δεκάρι. Δηλαδή, χώνεται σαν δεύτερο σεντερφόρ, δεν μπορεί να κουβαλήσει μπάλα, να τη μοιράσει, να τη δώσει, να τριπλάρει. Δεν τα έχει αυτά. Δεν είναι μεγάλου βεληνικούς παίκτης. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέχωρα από την τακτική, θα ρωτήσω μετά τον Νίκο, αλλά όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όλα αυτά που γράφονται, όλα αυτά που ακούμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, μπορεί να έχουν επισμώσει τον ΠΑΟ και να πει εγώ είμαι ο πρωταθλητής, θα κατέβω στην Αθήνα να κάνω διπλό και να το πολεμήσω στο γήπεδο, ή μπορεί να τον έχουν επηρεάσει ή τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο. Τι να τον επηρεάσει. Εσύ, ο ΠΑΟ έχει διαφορά. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι.
Τι να πει, όλα αυτά που έχουν συμβεί τώρα με τις τιμωρίες, με τις εφέσεις κλπ. Ότι πάνε να του πάρουν το πρωτάθλημα στα χαρτιά κλπ. Στα χαρτιά δεν σταματήσανε, τι. Όχι, όχι, δεν σταματάνε. Παίζουν κανονικά. Θα προκύψει μια αφαίρεση βαθμών, λογικά. Μάλιστα. Ναι. Θα δει, άμα είναι νόμιμη. Αλλά αυτό θα κατέβει, θα παίξει. Να κάνει το παιχνίδι του, Τον Πανιακό, βέβαια. Κορόιδο είναι. Βέβαια, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, αν τα δώσει όλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε ξανά. Και βαθμούς να το αφαιρέσουν. Ναι. Πρέπει να το αφαιρέσουν. Το ναι. παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ. Άλλωστε και αφαίρεσης βαθμού να υπάρξει, υπάρχουν τα play-off και υπάρχει και το μάτσι Ντούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που και εκεί θα φανεί. Μπράβο, που θα γίνει αρκετά που θα γύρει πλάστιγκα. Να δούμε και μια πιθανή, δύο πιθανές εντεκάδες νομίζω έχουμε του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που για πρώτη φορά έχει και τέσσερις σερί νίκες, έχει χτίσει δηλαδή ένα δικηφόρο σερί. Εδώ με Πούγκουρα, Σέγκεφελτ, Γιώχανσον, Ινσούα, με ένα 4-3-3. Ανουάρ, Δόνης Κουρμπέλης, Ζαχίντ, Χατζηγιοβάνης, Μακέντα. Εδώ είναι σε περίπτωση που επιλέξει να έχει πολύ κόσμο στα χαφ. Σφιχτός. Και να πάει πιο σφιχτά, γιατί και ο του Ζαχίντ... Του Γιάννη, ποιο παιχνίδι έπαιξε με 4 χαφ, ποιο ήταν, θύμισε μου. Με τον Ατρόμητο, το 3-0. Όριστα. Έκανε και φάσεις. Ναι. Και την μπάλα ψηλά και μοιάζει φάσεις πολλές. Του βγήκε με τα χαφ. Ναι, και να δούμε και το άλλο που είναι το πιο κλασικό του συνήθως με Ινσούα, Πούγκουρα, Σέγκεφελτ, Γιόχανσον, Κουρμπέλη, Δόνη, τον Άγκη που έχει πάρει μεταγραφή τον Ούγκρο τον Εκστρέμ, Χατζηγιοβάνη από την άλλη, Ζαχίτ Δεκάρη και Μακέντα Σεντερφόρ. Να πούμε ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν τρεις φορές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αφού έχουμε και κύπελο. Και νομίζω ότι το πρώτο μάτς μεθαύριο για το πρωτάθλημα θα μας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα. Έτσι. Εντάξει, το κύπελο είναι ιδιαίτερο. Κύπελο ο ΠΑΟΚ το πήρε δύο φορές, τώρα τον ενδιαφέρει πιο πολύ το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή... Πιο προσιτό στόχο για τον Παναθηναϊκό που είναι χρόνια χωρίς έναν τίτλο, για να δείξει ότι έχει κάνει και μία πρόοδο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.